τι μεγάλη τιμή. Δικιά μου, δικιά μου. Πού είμαστε, εδώ. Πάμε να χαιρετήσουμε. Ναι, να χαιρετήσουμε. Δεν είμαστε των φιλιών των κοντινών. Των μακρινών φιλιών. Των μακρινών. Εγώ των χειροφιλήματων είμαι. Ναι, κάνει τέτοια και μας άρεσε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί για μένα τιμή. Και για μένα. Καλώς ήρθες, αγαπημένη μας. Καλώς σας βρήκα. Αυτό που τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες έχουμε όλους κοινούς φίλους και δεν έχουμε βρεθεί ποτέ. Ποτέ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Έλατε. Πώς έγινε αυτό. Και τυχαίνει έχω... και δεν έχω παίξει και ποτέ με πολλούς ηθοποιούς που είναι, είμαστε και φίλοι. Ο... και δεν έχω παίξει ποτέ να παίξω στην. Ναι, αλλά τους βλέπετε. Κατιάνες, Φασουλίδες, Σουπαμούπες. Ναι, χρόνια. Πια, έχουμε γίνει οικογένεια πια. Τι. Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε. 4, 3, 2, 1. Έλα! Έφυγε. Το όνομα τάκι σας. Κάτια, η Κατερίνη. Κατερίνη είναι το όνομα. Κατερίνη είναι και επειδή η Νονά ήταν, είχε ρίζες από Ρωσία. Βέβαια. Με βγάλανε Κάτια και έτσι. Το Κάτια είναι τόσο ωραίο. Όμως. Πάρα πολύ ωραίο. Και ρώσικο. Και σου ταιριάζει. Και πρέπει πολύ. Να έχω το κάρμα μου κάτι, πρέπει να υπάρχει ρώσικο κάτι ήμουνα. Γιατί όταν πρωτοπήγα παιδιά στη Μόσχα. Στη δεκαετία, τι δεν θυμάμαι, ήταν το 90, ήταν σαν να νύχτα που βρίσκομαι. Mm. Έκλαιγα όλη τη νύχτα γιατί κάποια ψυχή μέσα μου μιλούσε. Πιστεύω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Πάντως το Κάτια σου πάει πολύ το Κάτια. Είναι πολύ αριστοκρατικό όπως είσαι εσύ. Είναι πολύ σικ. Είναι ωραίο. Yeah. Και την ίδια στιγμή ακούω και διαφορετικά σήμερα το Κατίνα. Αν σκεφτείτε ότι το Κατίνα μπορεί να είναι κάτι ιταλικό. Μα το Κατίνα είναι. Λέμε, πολύ ναι, ρηγμένο είμαι. Το όνομα Κατίνα, είναι, έτσι. Ναι, και ξαφνικά έχει πάρει την. Ναι, γιατί έχει οικονομήσει να πούμε πάνω του την. Ναι, την Κατίνα. Κάποια Κατίνα που δεν είναι όμως. Είναι αυτό που λες, δεν σκέψεις το Κατίνα. Καψουρεύτηκες. Όχι μόνο ερωτεύτηκα, ερωτεύτηκα τόσο συνολικά που δεν μου πέρασε και ποτέ. Η ματιά του, γιατί τα μάτια για εμένα στα μάτια είναι όλη η ιστορία. Ναι, δεν μπορούσα να φανταστώ στους Κυριακούς ότι επικεντρώνεται. Δεν μπορούσα να βρω δουλειά καταρχήν. Ναι, ήταν άλλου τύπου από αυτό που έτρεχε. Από το ύψος μου. Με βάζανε και με μετρούσαν με τις μεζούρες. Με τον Χρήστο τον Πολίτη βγήκανε τα μπακαλόχαρτα, τι παίρνει ποιος, τι έπαιρνε κάποιος, αν έπαιρνε εσύ πιο πολλά από εκείνον. Ήταν η απόλυτη αλήθεια αυτό που αντιμετώπισα. Δεν θα το καταλάβω γιατί είπε δεν θέλει να ακούει να μιλάω για αυτό. Α, δεν θέλει. Δεν θέλει γιατί είναι μισή. Στραβέσαι ότι είχαν στο θέατρο. Δηλαδή να έχει βάλει λεφτά και να τα χάσει. Ναι. 4 φορές οδυνηρά. Απομάκρυνες τον Πέτρο τον Φιλιππίδη από την παράστασή σου γιατί είδες κάποιες περίεργες συμπεριφορές. Για να τεινάξω στον αέρα μία παραγωγή. Και δική σου παραγωγή. Κάτι στη δική μου ψυχή είχε περάσει το κόκκινο. Ναι. Γνωρίζοντας ότι εσύ είσαι ένα κορίτσι που έρχεσαι από οικογένεια αγαπημένη, δηλαδή πολύ. Είχατε πολύ αγάπη μεταξύ πολύ. Σας. Έχεις μεγαλώσει με αγάπη κάτια. Αγάπη και αγκαλίτσα και βούρδουλα. Πώς γίνεται ο συνδυασμός, μια χαρά. Και μοναχοπέδι. Μοναχοπέδι και σούζα. Α. Πολύ αγάπη, πολύ φιλή, πολύ αγκαλίζα και σούζα. Και αυστηρότητα. Τώρα θα πας εκεί και θα παίξεις με τον μπαλάκι σου και δεν θα μας ενοχλήσεις. Μάλιστα, πήγαινα και χτυπούσα τον μπαλάκι. Αλλά ήξερα ότι έχω όριο και μετά ήταν η αγκαλίτσα. Οκ. Okay. Υπάρχουν όρια. Η οποία αυστηρότητα, ας πούμε, την σε συνόδευσε και μετά το είχες αυτό, γιατί φαίνεσαι ότι είσαι πολύ. Αυτή η αυστηρότητα με είχε η μαμά. Μέχρι τα 10-11 χρόνια, όταν πήγα στο γυμνάσιο, μου είπε τώρα πια δεν με χρειάζεσαι και με άφησε, μου είχε απόλυτη εμπιστοσύνη, αλλά ήταν σίγουρη ότι αυτό το είχε φτιάξει. Γιατί, λέμε, κακά τα ψέματα τώρα, πότε φτιαχνόμαστε, μέχρι από τα 3-4 μας χρόνια μέχρι τα 10-11 χρόνια. Φτιαχνόμαστε εκεί ή όπως γεννιόμαστε είναι το έργο, δεν ξέρω. Πιστεύω τελευταία πάρα πολύ ότι ο χαρακτήρας, αυτό που κουβαλάμε σαν χαρακτήρα, υπάρχει κάπου και βαθιά και όσο και να φτιαχτεί, ξεπηδάει έτσι. Κάποια στιγμή και δεν μεταλλάζει. Δεν αλλάζει, αγάπη δεν μου, αλλάζει. Άνθρωπος τώρα. Απλώς μπορεί να λιγάκι να γαλινέψει όσο περνά τα χρόνια, λίγο πιο πολύ. Πάντως, από την αυστηρότητα της μαμάς, εσύ πρέπει να έχεις πάρει το γεγονός ότι είσαι πάρα πολύ συνεπής. Είσαι συνεπές πλάσμα, από ό,τι φαίνεται. Πιο συνεπής δεν γίνεται, τόσο δουλειά. Που αρχίζει να μου γίνεται πολύ κουραστικό γιατί μου προκαλεί άγχος. Αυτό με δυσκολεύει στη σημερινή πραγματικότητα. Γιατί στη σημερινή πραγματικότητα. Βλέπουμε ότι όλα γίνονται πολύ γρήγορα για να ξεχαστούν και πολύ γρήγορα. Mm. Πολύ γρήγορα, γρήγορη παραγωγή και γρήγορο. Εσύ όμως είχες τη χαρά και την τύχη να είσαι σε μια εποχή που τα πράγματα δεν ξεχνιούνται που έχεις κάνει. Δηλαδή στην εποχή που γράψανε τα πράγματα και μείνανε και είναι ανεξίτητα. Μεγάλη τύχη. Είναι. Και νομίζω ότι είναι η τελευταία γενιά αυτή τη εποχή. Με δεδομένο το ταλέντο, μετά βέβαια. Από τη δική μου τη γενιά. Δεν νομίζω ότι υπήρχε μια γενιά ενδιάμεση λίγο, που τώρα είναι γύρω στα, ξέρω εγώ, μεταξύ 50 και 60, που ακόμα
κρατάει τις μνήμες και από εκεί και πέρα είναι η καινούργια εποχή. Δηλαδή είχες την τύχη τώρα εσύ κάτι μου, γιατί μιλάμε για ένα πεντάρικο χρόνια, έτσι, βέβαια, περίπου. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή καριέρα μεγάλη, τεράστια. Αυτό είναι πια κάτι που σε εξαλαφρώνει από το εξής, ότι δεν χρειάζεται να αποδείξεις κάτι. Mm. Φεύγεις από αυτό. Ωραία, ένα το κρατούμενο. Ένα λιγότερο. Δεν μας αφορά αυτό. Μπορείς να μιλάς λοιπόν χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, γιατί οι αποδείξεις είναι πίσω σου, έτσι, να ανακυρώνονται. Ναι. Και δεν χρειάζεται να συστήνεσαι. Αποκτάς μεγαλύτερη κατανόηση για τα πράγματα. Έχω μεγαλύτερη κατανόηση. Ναι. Ναι. Και περισσότερη υπομονή. Που δεν μου το είχα ότι θα είχα τόση υπομονή. Λέω έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί αυτό είναι σημάδι ότι μεγαλώνω. Αυτό. Πού μεγαλώνεις όμως, δεν μας έχεις δώσει να καταλάβουμε ότι μεγαλώνεις. Υπάρχει ένα θέμα. Μετά χρόνια. Μετά αριθμητικό είναι το θέμα. Όχι, αυτό είναι πρόβλημα που έχεις εσύ. Έτσι. Κάτι δεν πάει καλά με τη φύση. Είναι πρόβλημα αριθμητικό. Αυτό το κομμάτι, το συλλεκτικό, το ευθυτενές, η μούρη αυτή η οποία είναι παιδιού κανονικά. Η φωνή η οποία είναι αναλύωτη. Είναι και η διάθεσή μου παιδική τόσο που νομίζω ότι έχω αρχίσει και παλιμπεδίζω. Δηλαδή είναι τόσο μαθήτρια. Αυτό τώρα πώς γίνεται. Νομίζω ότι αυτό το είχα από μικρή. Είχα το σύνδρομο της μαθήτριας. Ερωτεύτηκα το δάσκαλό μου. Είχες το γεροντιλίκι. Ναι, είχα, ναι, ναι. Είχα αυτό του. Εγώ θέλω να μάθω από εκεί. Εγώ πώς σας φαίνομαι που είμαι μεγαλούτσικος. Υπέροχο. Υπέροχο. Το γεγονός ότι βλέπεις τον καθρέφτη, ας πούμε, και βλέπεις την ίδια μούρη. Πολλά χρόνια και δεν αλλάζει αυτή η μούρη. Λες, δεν σε κάτι, λες, πώς γίνεται με τον εαυτό σου, αν ήταν μούρη και αλλάζει. Αλλάζει τι και αλλάζει, είμαι τίποτα δεν αλλάζει. Απολύτως... Δεν σου φωτογραφία σου μικρούλα. Ναι. Καλύτερη είναι τώρα που την είχα δει στο θέατρο. Έχουμε και μια, κάτι το βλακώδες όταν είμαστε πιο μικροί και έχουμε αυτή την... κοιτάμε σαν να ξέρεις. Έχω φωτογραφία μου, ας πούμε. Ο Μάριος που με πιάσε το μαγουλάκι όταν ήμουν εγώ στην αγκαλιά της μαμάς μου, ντυμένη μπιζέλη. Που να ξέρετε δηλαδή, το μπιζέλη δεν το παντρευόταν. Τώρα ο Μάριος Πλωρίτης σε έχει γνωρίσει κάτι μου γλυκιά σε ηλικία μπιζέλη. Μονοψήφια, ήσουνα. Τυχαία σε ηλικία με 4 χρονών που δεν ήξερε κανείς κανέναν. Ναι. Πώς, τυχαία με τη μαμά σου ήσουν. Ήμουν σε φωτογραφείο στη Θεσσαλονίκη και είχε έρθει ο Μάριος με την Έλτη Λαμπέτη να βγάλουν ζευγάρι, ναι. Και ήμουν εγώ εκεί ντυμένη μπιζελάκι. Ναι. Και είπε, αχ, ένα κοριτσάκι. Κοίταξε, Έλλη, ήταν πολύ γελίο. Μετά, όταν τελείωνα το Αμερικάνικο Κολέγιο, με την καρδιά ήμασταν μαζί, μας έκαναν πάντα, ερχόντουσαν άνθρωποι που ήταν από την τέχνη του πολιτισμού, του θεάτρου, του πνεύματος και μας έδιναν τα πτυχία μας. Και μου έδωσε και το πτυχίο μου. Μάλιστα. Μου έδωσε και το δίπλωμα. Ναι. Άρα και έχει φτιάσει μαγουλάκι στα 4, έχει δώσει πτυχίο στα 18, ας πούμε. Ναι. Στα 20 και μετά... κάτι, συγγνώμη. Δαχτυλίδι. Και μετά στη δραματική σχολή. Μου έδωσε και το πτυχίο από τη δραματική σχολή, γιατί δεν πήγαινε με μαθήτριες, όχι ποτέ. Τελείωσε. Δηλαδή, λες να ήταν τώρα, κάτι ήταν από τη φύση αυτό. Νομίζω ότι ήταν καρμικό αυτό. Καρμικό είναι αυτό. Πολύ καρμικό. Από μπιζέλι. Δεν γίνεται. Τόσες συμπτώσεις. Καψουρεύτηκες. Όχι μόνο ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκα τόσο συνολικά που δεν μου πέρασε και ποτέ. Δηλαδή, δεν ήταν ένας έρωτας που άντε θα πάμε, θα περάσουμε όμορφα και μετά δεν βαριά το ξεχάσαμε με τις υγείες μας. Δεν ήταν αυτό. Ήτανε. Ένιωθα ότι θα είναι κάτι για όλη μου τη ζωή και ήταν για όλη μου τη ζωή. Και όσο και να φαίνεται περίεργο, και το λέω πολύ χωρίς να είναι ρομαντισμούς, εντελώς ρεαλιστικά, ακόμα και τώρα, όταν έχω δύσκολα πράγματα να κάνω ή να πάρω ρίσκα, λέω εσύ τι λες. Το λέω στον εαυτό μου. Και ξαφνικά αποφασίζω μετά από μια-δύο ώρες και νομίζω ότι το έχουμε αποφασίσει από κοινού. Αυτό είναι κάρμα σίγουρα. Ζήσατε αρκετά χρόνια μαζί, έτσι. Ζήσαμε 32 χρόνια. Ήταν 32. Όλα τα χρόνια. Τα δημιουργικά μου. Mm. Οπότε η ζωή μου, οι αναφορές, είναι πάντα ό,τι ήμουν με τον Μάριο. Α, από εδώ ήμασταν εκεί με τον Μάριο, από εκεί ήμασταν με τον Μάριο. Τώρα οι αναφορές μου είναι οι φίλοι μου, που είναι φίλοι καρδιάς, που θα τους εξομολογηθώ πράγματα, που θα τα κρατήσω μια ολόκληρη ζωή. Κολλητούς φίλους δεν είχα ποτέ, δεν προλάβαινα. Πότε να προλάβω. Κανείς μας δεν προλάβαινε από τη δουλειά που κάνουμε. Αλλά φίλους καρδιάς έχω. Λείπει ο Μάριος Πλωρίτης από τη ζωή σου, αλλά δεν λείπει κιόλας γιατί και το, πολύ. Και το περιβάλλον όλο ήταν δεν είναι επιτρέπω να μου λείπει μαζί. Τόσο, Ανίτα μου, δεν το επιτρέπω να μου λείπει τόσο ώστε να μην γίνομαι δημιουργική. Τι έπαθες με αυτόν τον άντρα, τι συνέβη δηλαδή. Αυτό, ότι με το που τον είδα είπα ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που θα σφραγίσει τη ζωή μου. Αυτό είναι κάτι που δεν εξηγείται. Και πώς, τι είναι αυτό που σε γοήτευσε τόσο πολύ.
η ματιά του, γιατί τα μάτια, για εμένα στα μάτια είναι όλη η ιστορία. Ναι, δεν μπορώ να σε φανταστώ στους Κυριακούς ότι επικεντρώνεσαι. Όχι, ναι, όχι, και στο Μάριο, όχι, αλλά... Μη σου πω ότι τρομάζει. Ήταν και δάσκαλος τρομερός ο Μάριος. Και αγαπούσε πάρα πολύ τις γυναίκες σαν είδος και το θέατρο και τα νιάτα. Αυτό δεν ήταν άνθρωπος του πνεύματος των βιβλίων και αυτό. Ήταν άνθρωπος του γέλιου, του θεάτρου, της ζωής. Αυτό, είναι πολύ, αυτό είναι πολύ γοητευτικό. Βέβαια είναι γοητευτικό. Άρα ήταν πολύ τυχερή. Ήταν στην αρχή της, ήταν η φουρνιά τότε που ήταν οι ταλεντάρ, λαμπέτε, τσαρούχιδες, όλοι αυτοί. Μεγάλη τύχη. Μετά πήρε και τον Μάριο που ήταν και δάσκαλος. Ο Μάριος Πλωρίτης ήταν τυχερός άνθρωπος, γιατί τη ζωή του πέρασαν. Πολύ. Καλά, ζήσατε μαζί πάρα πολλά χρόνια, αλλά ήταν και με την Έλλη Λαμπέτη. Και... Πιο τυχερό δεν γίνεται, τι ωραιότερε γυναίκε. Αυτό λέω. Τι ωραιότερε γυναίκε. Και με Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν ήταν εσύ. Με την Αλίκη, την Έλλη, μη σου πω τώρα. Και κάθε φορά που. Μη σου πω τώρα. Ήταν όλε οι φίλε μου. Ναι, ναι. Α, είσαστε φίλε μόνο. Ναι, ναι, γιατί. Σιγά πια. Καλά, αφού είχε. Ήταν δραστήριο. Είναι και θητείε. Περνάει θητεία η μία. Αλλιώ δεν θα μιλάει πολύ την Αθήνα. Ήσασταν μαζί ήδη αρκετά χρόνια όταν παντρευτήκατε, γιατί από ό,τι ξέρω είχε και. Από τα 32 χρόνια που ήμασταν μαζί, παντρευτήκαμε, μείναμε παντρεμένοι 10 χρόνια, γιατί τα άλλα 20, 12 χρόνια ήμασταν ως παντρεμένοι. Τα άλλα 20 πέρασαν με πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί η γυναίκα του είχε μείνει η μισή. Πράγμα το οποίο εκτίμησες εσύ από ό,τι ξέρω, έτσι. Δηλαδή, εκτίμησες το γεγονός ότι στάθηκε δίπλα στη γυναίκα του μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν θα ήταν αυτός που αγαπούσε. Ναι, είδες. Δεν παίρνεις πακέτο. Είχε παραλύσει. Ήταν ένα. Δεν ξέρω αν είναι ένα διάγραμμα. Όχι, είμαστε λεπτομέρεια. Όχι, για να καταλάβω, βέβαια. Ζωντανός άνθρωπος που ξαφνικά πίνοντας τον καφέ έπαθε αυτό το ανέβρισμα. Α. Το οποίο άφησε τη μισή δεξιά πλευρά. Ο. Ναι, και ήταν. Γιατί στάθηκε όταν ήταν μαζί σου. Για πολλά χρόνια. Για 20 χρόνια και από τα 32. Αλλά αν δεν έκανε αυτό, δεν θα ήταν αυτός που αγαπούσε. Ναι, εκεί μάσησες εσύ στην ποιότητα και στην προσωπικότητα. Αυτό. Μα αυτό γοητεύει στους ανθρώπους. Τι γοητεύει. Είναι κάποιοι άνθρωποι που γοητεύονται από την ποιότητα των ανθρώπων. Αυτό. Και όχι από τον κοιλιακό, όχι από το δέρμα, όχι από το αυτό. Λέω, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι τέτοιοι. Αλλά σε ενημερώνω. Να σας εξοπλίσω. Τον ενημερώνω. Όταν ήμουν πολύ νέα και μου λέγανε και ρωτούσα γιατί με αγαπάς, τα διάφορα φλερ που είχα. Γιατί, και μου λέγανε γιατί είσαι ωραία, έφευγα τρέχοντας. Έλεγα αυτό θα περάσει πολύ γρήγορα. Ναι. Δεν πέρασε όμως. Επίσης το τι είσαι ωραία. Όταν είσαι η Κάτια Δανδουλάκη, το τι είσαι ωραία το ξέρεις. Οπότε ξεκινάμε με αυτό, το ξέρουμε. Άλλο ένα θέμα. Λες κάτι δεν άλλο. Δεν φαντάστηκα ποτέ ότι είμαι ωραία. Α, δεν το έχεις, παρήδηση. Τι πάλι στο χρωστά στη μαμά μου. Όχι, στο χρωστά στη μαμά μου αυτό. Ναι. Έλεγα. Τώρα δεν έχετε καταλάβει τώρα εκ των υστέρων. Όχι, δεν είμαι ωραία. Όχι, ούτε τώρα είσαι ωραία. Όχι, είμαι. Ναι. Είμαι αυτό που λέει η μαμά μου. Το γιατρό σου θέλει. Όχι, ναι. Αυτό που λέει η μαμά μου. Το μουσικοβρί για σένα θέλει η κυρία. Βλέπαμε την Έλενα Ναθαναήλ που πρωτόβγαινε. Ήταν μια κούκλα ναι, του Θεού. Πολύ ειδικό. Και παραθερίζαμε μαζί. Και οι μαμάδες μας, μαζί με τις φιλενάδες μου, βλέπαν τη μαμά της Έλενας και λέγανε «Μα τι το κοριτσάκι, να το χαίρεστε αυτό το κοριτσάκι που έχετε το χαίρεστε». Και λέγω «Ναι, πολύ ωραία η μαμά, πολύ ωραία. Εγώ δεν είμαι ωραία». Και μου λέει «Εσύ, άκου τώρα, εμείς μιλάμε τώρα για μια καλονή. Εδώ εσύ είσαι ένα συμπαθητικό κοριτσάκι». Η μαμά το λέει αυτό. Η μαμά μου το έλεγε αυτό. Για να μην πάρει τα αέρα. Να μην πάρει αέρα. Και την ευχαριστώ από την ψυχή μου γιατί κατάλαβα πολύ καλά. Η καλονή είναι άλλο. Το να έχεις μια γοητεία είναι ένα άλλο. Όχι, το ωραίο είναι αντικειμενικό. Πάντα ήσουν ωραία και τώρα είσαι ακόμα και καλύτερη. Κοίταξε, θα σου πω τι λέει τώρα. Το μοντέλο Κάτια Δανδουλάκη για τα ελληνικά πρότυπα δεν ήταν το κλασικό, έτσι. Ήσουν τρία μέτρα άνθρωπος, είχες αυτές τις γωνίες, αυτό το πολύ. Δεν μπορούσα να βρω δουλειά καταρχήν. Ναι, ήταν άλλου τύπου από αυτό που έτρεχε. Από το ύψος μου. Με βάζανε και με μετρούσαν με τις μεζούρες. Δηλαδή. Ήτανε και τότε όλες. Μα και οι παρτνέρ ήταν πιο κοντοί. Και οι ίδιοι να ήταν, ας πούμε ο Νίκος ο Κούρκουλος, ίδιος με εμένα, αλλά έδειχνα εγώ πιο ψηλή. Ναι. Και παίζαμε εγώ, καθιστεί ο Νίκος από αυτό. Μόλις καθόταν ο Νίκος, οικονόμουν. Και με το τακούνι είχαν θέμα, να μην φοράς τακούνια. Μόνο το παπούτσι που σκάβει, μου έλεγε ο Διονύσης ο Ποτόπουλος. Βάλε και το παπούτσι που σκάβει. Ήταν το η μπαλαρίνα, κρακ. Λεμίσιο, θυμάσαι. Τσάκρα μπαλαρίνα. Αυτά λοιπόν τότε, μια και τα θυμόμαστε όλα τώρα, γιατί εγώ θυμάμαι με δέος τρομερό, ήμουνα μονοψήφια ηλικία βέβαια, τους Πανθαίους. Αυτό το θυμάμαι με τόση συγκίνηση γιατί ήταν
από τα ωραιότερα πράγματα που χάθηκαν για πάντα. Δεν είναι τρομερό ότι χαθήκαν. Γιατί γράφτηκαν επάνω τους. Αλήθεια. Γιατί ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Όνειρο. Για πες μου λίγο για εκείνη την εποχή, ρε Σκάτια μου. Πώς ήταν για μένα ήταν η εποχή των ονείρων μου. Ήμουνα τόσο ευτυχισμένη που έπαιζα. Ήταν όλο το ελληνικό θέατρο. Ναι. Πώς αυτές... γράφατε τότε, γράφατε κανονικά όπως τώρα. Γράφαμε κανονικά, αλλά παιδιά δεν μπορούσαμε να κάνουμε έτσι και γινότανε stop. Γιατί... Δεν μπορούσε, δεν υπήρχε μοντάζ. Δεν υπήρχε μοντάζ. Έπρεπε να ξαναπάρουμε ηλία όλο από την αρχή. Α, δεν υπήρχε μοντάζ. Δεν υπήρχε μοντάζ, τίποτα. Όχι. Και βέβαια. Το κλασικό είναι, θα σας το πω, θέλετε να σας το πω αυτό. Τρελαίναμε για αυτά να τα πω. Και ήξερα ότι δεν υπάρχει περίπτωση, αν σταματήσω κάπου και έχω αυτή την κατάρα να σταματήσω, θα πρέπει να το ξανακάνω από την αρχή. Όλη τη σκηνή από την αρχή ή όλο το γύρισμα. Όλη τη σκηνή από την αρχή και αν λοιπόν είχε και κλάμα η σκηνή, πώς θα ξανακλάψω. Μου τυχαίνει το εξής. Έχουμε μια ερωτική σκηνή. Σε ποιο? Στους Πανθέους. Ναι. Με τον εραστή μου, με τον Κίτσο. Ναι. Και του λέω, γεια σου Κίτσο. Γυρίζω την πλάτη μου και φεύγω, πιάνω την πόρτα. Πρέπει να ξαναγυρίσω να τον κοιτάξω συγκινημένη. Και αισθάνομαι ότι η πόρτα έχει φύγει ολόκληρη. Αχα. Δηλαδή την πιάνω, το διδάνο μου χέρι έχει την πόρτα, η οποία έπαιζε. Και λέω, τώρα καήκαμε, αλλά σκάνω πως δεν κατάλαβα, γιατί δεν ήξερα που βρίσκεται η μηχανή. Γεια σου Κίτσο, συγκινημένη. Κάνω μια, παίρνω την πόρτα στα χέρια μου και λέω, δεν με βλέπει μηχανή, δεν με βλέπει μηχανή, δεν με βλέπει και όντως δεν με έβλεπε και όταν τέλειωσε ακούω το συνεργείο, αχ, δόξα τι ο Θεός, γιατί ήταν αλλού η μηχανή. Στέλιος Καλογερόπουλος, ε. Ναι, ο Στέλιος ο Καλογερόπουλος. Δύσκολα πράγματα αυτά τώρα, να μην μπορείς να κόψεις πουθενά, να μην μπορείς να μπορείς να δεις. Ένα βούρλο, ενώ όλο αυτό. Και μιλάμε τώρα για σειρές, για προγράμματα που κρατάγανε τη χώρα στο σπίτι κλεισμένη. Ναι. Και αυτό κράτησε χρόνια. Χρόνια, ε. Χρόνια αν ήταν, δηλαδή κράτησε, εγώ θυμάμαι, μέχρι και τη δεκαετία. Και τη δεκαετία του 80. Εσείς ήσασταν σαν ψεύτικα πλάσματα. Δηλαδή πρέπει όταν βγαίνατε έξω να μην πιστεύανε ότι ήσασταν αληθινοί πραγματικά. Ναι, ήταν πολύ μεγάλες οι ακροματικότητες. Πολύ. Πολύ μεγάλες. Και το μέσο μοναδικό, έτσι. Μοναδικό και ήταν όλος ο κόσμος. Αυτό ήταν το ωραιότερο συνέστημα που κέρδισα από την τηλεόραση και ποτέ δεν την είδα την τηλεόραση απαξιωτικά. Δηλαδή κάνω τηλεόραση να βγάλω λεφτά. Μένα τριχιάζει αυτό. Μου έδωσε πολλά χρήματα και την ευχαριστώ γι' αυτό. Αλλά. Την έκανα την τηλεόραση και μου έδωσε πάρα πολλά καλά. Καταρχήν με πήγε κοντά σε όλη την Ελλάδα. Πότε θα πήγαινα σε όλη την Ελλάδα. Και ήσουν και μικρή στο ξεκίνημά σου τότε, ήταν πολύ. Έτσι. Δηλαδή την άκουσες τότε, δηλαδή, αισθάνθηκες σημαντική, έπαθες έτσι. Από την πριν καταλάβαινα από αυτά. Ήξερα ότι είμαι αυτό που είμαι και μετά από κάποια χρόνια δεν θα είμαι αυτό που είμαι και όταν θα φύγω από αυτόν τον κόσμο δεν θα με θυμούνται την άλλη. Να. Δεν είχα τέτοια. Δεν ρε παιδί μου, δεν ψωνίστηκες λίγο, γιατί τότε ήσουν μικρή. Και οι ακροματικότητες τεράστιες και η αναγνωρισιμότητα τεράστια. Και τώρα ακόμα, δεν νομίζω ότι είμαι κάποια. Νομίζω ότι είμαι μια, εντάξει. Ωραία. Ό,τι μπόρεσα το έκανα. Και τα λεφτά της τηλεόρασης που ήταν πολλά τότε, τα έχουν στο θέατρο, έτσι. Όλα στο θέατρο. Αλλού τρως, αλλού πίνεις. Και αλλού πας και τον δίνεις. Ακριβώς. Όλα στο θέατρο. Αλλά έκανα το όνειρό μου. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι λατρεύω τηλεόραση από τη μια μεριά. Στην αρχή έλεγα πάντα το θέατρο όμως είναι η μεγάλη μου αγάπη. Τώρα λέω ότι είναι ίδιες αγάπες, μόνο που η μία δαγκώνει το θέατρο, η άλλη δεν δαγκώσε ποτέ. Ποτέ όμως, γιατί έτυχε ό,τι είναι αγκώνει. Σου εξηγήθηκε ωραία έτσι, τηλεόραση. Δαγκώνει οικονομικά το θέατρο, έφτασε σε απελπισία. Και τη εξηγήθηκε και καλά τη τηλεόραση. Δηλαδή το γεγονός ότι είχε πρωταγωνιστεί στη Λάμψη, που ήταν εντάξει, εμένα είναι αγαπημένη μου σειρά η Λάμψη. Πολύ, πολύ, πολύ. Το λέω πάντα. Τη λάτρεψα. Ναι. Το γεγονός ότι προσέδωσε και μία ποιότητα, έτσι. Και μία έγκλη σε αυτή την. Σαπουνόπερα την καθημερινή, έτσι. Είδαμε την Κάτια Τανδουλάκη που δεν φανταζόμασταν. Βεβαίως και ο Χρήστος ο Πολίτης και πολύ μεγάλη ηθοποιή, αλλά εσείς ήσουν και πρωταγωνίστρια στο θέμα αυτό. Πώς το βίωσες τότε όλο αυτό, γιατί και εκεί είχες το ίδιο. Εξίσου ακομπλεξάριστα, δηλαδή θυμάμαι. Τεράστια επιτυχία. Ότι είναι μια κοινωνική δραματική σειρά, μου έλεγε ο Νίκος ο Φόσκος. Λέω, Νίκο, δεν με ενοχλεί καθόλου να πω σαπουνόπερα. Ναι, καθόλου. Το ξέρω, βέβαια. Γιατί εγώ διασκεδάζω πάρα πολύ με όλα τα είδη. Σαπουνόπερα θες να δω, θα περάσω καλά. Θες να δω αστυνομικό, θα περάσω καλά. Ένα δεν διασκεδάζω. Να δω κάτι και να μην το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Μια διθενιά. Mm-hmm. Αυτό δεν περνάω καλά. Τα πολύ μοντέρνα, ίσως που δεν πιάνω, αισθάνομαι λίγο βλάκας, δεν κατάλαβα καλά. Εκεί δεν περνάω καλά γιατί δεν καταλαβαίνω.
ίσως είμαι βλάκας. Το, ναι, καλά, εντάξει. Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι τη λάμψη καταλαβαίναμε όλοι, αλλά έκανε τα πάντα και ο φόσκορος να την καταλάβουμε. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και αυτοί που δεν καταλαβαίνανε πολύ, του το έδινε έτσι. Αυτό του λέω. Κάθε φορά, 100 φορές. Εγώ έβαζα και κάτι δικά μου. Γιατί α, έβαζες. Αυτό κάναμε. Παίζαμε με τον Νίκο. Γιατί πανέξυπνος. Και του λέγα, είναι ανάγκη, βρε Νίκο μου, να λέω 100 φορές. Πες μου μια φράση που θυμάσαι, σε παρακαλώ, θυμάσαι. Σου έχει μείνει κάτι στη μνήμη σου. Σου έχω πει 1000 φορές, αυτό ήταν δικό μου. Αν το ξανακάνεις αυτό, δεν θα με δεις στο σπίτι, θα φύγω. Με το σου έχω πει 1000 φορές, αυτό αμέσως... Δεν μπορούσα να πεις κι άλλη. Το έτρωγες. Ναι, και μου λέγε λοιπόν ο Νίκος τη Σοφία τη Μεγάλη, παιδί μου, επαναλαμβάνω γιατί το καθημερινό πρέπει η νοικοκυρά, και κοιτάξτε παιδιά τι δίκιο είχε, να μπαίνει σε όποιο σταθμό θέλει. Βέβαια, όποια μέρα... να χάνει ναι. το προηγούμενο. Γιατί υπάρχουν ναι, μερικά που όταν χάσεις... Γι' αυτό το κάνει ο Φόσκολος, όντως. Και ήξερε τι σημαίνει καθημερινή, γι' αυτό τους είχε καθυλωμένος. Είχε τεχνοτροπία δική του τώρα μεταξύ μας, έτσι. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μεγάλη υπόθεση. Και ευχαριστήθηκε στο χάρη και σε αυτό. Πολλά χρόνια ήταν, πολλά δεν ήταν. Ήταν 8 που έμεινα εγώ okay. και μετά κράτησε άλλο 8. Πώς. Ναι. Το χάρηκες τότε το... Πάρα πολύ. Okay. Γιατί είχα μία κατάλαβα την αξία του και τότε το χαιρόμουν πολύ γιατί ήξερα ότι είναι σπάνια αυτή η επιτυχία, αλλά το χάρηκα ακόμα περισσότερο, το πολλαπλασιάστηκε η χαρά μου μετά όταν είδα ότι πόσο σπάνιο πράγμα ήταν και πώς δεν υπήρξε ποτέ πια. Λοιπόν, τότε στη Λάμψη περάσατε πολύ ωραία. Καλά, περάσαμε κι εμείς πολύ ωραία με όλο αυτό το πράγμα. Και τώρα τελευταία έσκασε το θέμα, δεν ξέρω, με τον Χρήστο τον Πολίτη. Βγήκανε τα μπακαλόχαρτα, τι παίρνει ποιος, τι έπαιρνε κάποιος, αν έπαιρνε εσύ πιο πολλά από εκείνον. Και είδα ότι το αντιμετώπισες με έναν τρόπο έτσι που πάντα η αγάπη περισχύει. Ότι... Ήταν η απόλυτη αλήθεια αυτό που αντιμετώπισα. Mm. Πέρασα πάρα πολύ ωραία με τον Χρήστο. Ήμασταν πολύ φίλοι, θα το επαναλάβω γιατί είπε ότι δεν θέλει να ακούει να μιλάω για αυτόν. Δεν πειράζει. Δεν θέλει. Αφού μιλάς πάντα τιμητικά γι' αυτόν. Δεν θέλει, γιατί με μισεί. Αποφάσισε. Α, εκείνο. Ούτε το τιμητικό. Μήπως δεν είναι ερωτευμένος μαζί σου. Δεν έχω ιδέα, αλλά εγώ ξέρω να, τον αγαπάω και πέρασα πάρα πολύ καλά. Αυτά κάπως έτσι γίνονται. Α, δεν θέλεις εμείς. Είσαι... Γι' αυτό σέβομαι την απόφαση. Εγώ δεν τη σέβομαι όμως. Πώς να. Εσύ μπορείς να είσαι τέτοια. Θυμός και με σένα. Δεν είναι περίεργο λίγο. Σου έχει κάνει τέτοια ο Χουνέρι, ε. Ο Χουνέρι δεν θα το πει. Όχι, για να μην μιλάει γι' αυτόν. Ενώ λέει καλά, δεν είπε. Μου το στείλανε, ούτε καν το πήρα ήδη. Προσφάτως ο άνθρωπος βγήκε σε μια συνέντευξη και είπε ότι έπαιρνε λιγότερα λεφτά από την Κάτια Δανδουλάκη. Ναι, και τι τον νοιάζει, ας έκλεινε παραπάνω. Το θέμα δεν έχω ιδέα κιόλα τι έκανε. Η Κάτια το αντιμετώπισε με έναν τρόπο πολύ στοϊκό και κυρία. Πολύ γλυκό και πολύ φιλικό και αγαπησιάρικο. Εκείνος όμως πάλι του βγήκε αυτό, ναι. Ναι, αλλά και της είπε δεν θέλω να ξαναμιλήσει. Ο κάθε άνθρωπος το αντιλαμβάνεται. Να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Λες κάτι, τώρα λέμε αυτό. Θα το πάρουν, θα το γυρίσουν, ναι, θα το γυρίσουν, θα γίνει ναι. θέμα, θα ξαναπάρει. Αυτά, ό,τι και να πούμε, θα το γυρίσουν όπου θέλουν και κυρίως έχει νοστιμιά το κακό. Πάντα. Βέβαια. Το κακό πουλάει. Αυτό λοιπόν που λέω, όταν λέω κάτι καλό, δεν πουλάει αυτό το πράγμα. Γιατί να πουλήσει. Ναι. Ωραία. Πες ένα κακό για να πουλήσει, γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να πούμε. Σωστό. Πάντως κακιά δεν ήσουν ποτέ εσείς στις σειρές. Καλός άνθρωπος ήσουν. Δεν ξέρω να κάνω την κακία. Η ρόλη σου ήταν καλού ανθρώπου. Ναι, και επίσης θα σας πω, κοίταξε τον Κάτια μου με κακία. Ναι. Θυμάμαι τον Βασίλη τον Γεωργιάδη. Επιτέλους θα γυρίζει να τον κοιτάξει με κακία. Με μίσος. Ναι. Πώς γίνεται αυτό. Και έκανε έτσι. Και μου είπε, μη σε ξαναδώ με αυτό το πράγμα. Λέω, αφού δεν ξέρω να το κάνω δεν αυτό. Δεν το έχεις, ε. Ναι, δεν το έχω. Την έχθρα, δεν την έχεις. Όχι. Πες μου κάτι, βρε Χάτια μου. Μικρή εσύ μπήκε στο τρυπάκι του θεάτρου, του να είσαι θειασάρχισσα ίδια, δηλαδή να έχεις δικό σου θέατρο. Ναι. Πώς φλάσαρες έτσι, γιατί τότε φαντάζομαι και πάντα κατάλαβα όλοι θέλανε να είσαι στο θέατρό τους. Κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι επειδή ήμουν ένα εντυπωσιακό κορίτσι, ήμουν ψηλή, ήμουν αυτή. Και οι προτάσεις που είχα δεν τέριαζαν με τα δικά μου όνειρα. Εγώ ήθελα να παίξω όλο το κλασικό θέατρο. Μάλιστα. Και είπα, αυτό δεν θα το κάνει κανένας. Στη μεγάλη λοιπόν επιτυχία των Πανθέων, που έβγαλα πολλά χρήματα όταν έκανα μια περιοδία, όχι από τους Πανθέους, πληρωνόμουν ένα μισθό. Πολύ μην μικρό. Το πεις και έχουμε άλλα. Ξυπνήσει κανένας άλλος. Πολύ, πολύ μικρό. Τόσο μικρό, πιο μικρό, κανένας δεν έπαιρνε. Μπράβο, τέτοια να λες. Ναι. Λοιπόν, και έκανα μια περιοδία και έβγαλα χρήματα και με αυτά τα χρήματα πήγα και έκλεισα τότε το Νιν Χόρν, τότε Διονύσια. Mm. Έτσι. Και είπα, θα κάνω αυτό το όνειρό μου και πήρα μεγάλο ρίσκο γιατί έβγαλα τα χρήματα ίσα-ίσα για να τα δώσω και να ξεκινήσει η παραγωγή και μετά δεν είχα τίποτα. Και έλεγα, όχι,
αυτό θα πετύχει. Και πετύχανε όλα, δηλαδή ήταν 10 χρόνια μεγάλων επιτυχιών. Δεν είναι αυτό, δεν ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Βέβαια, ευλογία είναι αυτό, το να κάνεις τη δουλειά μεγάλο που θέλεις. Μεγάλο ρίσκο. Δεν έβγαζα χρήματα, γιατί ξόδευα πάρα πολλά για την παραγωγή, αλλά έφτιαχνα, έχτιζα τα δικά μου όνειρα. Εντάξει, μάλλον κάνεις κάτι και κάτι καλά όμως, έτσι. Κάτι γίνεται σωστά, δηλαδή. Κάτι κάνω πολύ καλά. Απομάκρυνες τον Πέτρο τον Φιλιππίδη από την παράστασή σου, γιατί είδες κάποιες περίεργες συμπεριφορές. Για να τεινάξω στον αέρα μία παραγωγή. Και δική σου παραγωγή. Κάτι στη δική μου ψυχή είχε περάσει το κόκκινο. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό ότι κοιμάσαι με λούτρινα ακόμα? Ναι, με το σκυλάκι μου. Ευτυχώς που ήρθες. Αισθάνομαι νορμάλ. Μπράβο. Στραβές ότι είχανε στο θέατρο. Δηλαδή να έχεις βάλει λεφτά και να τα χάσεις. Ναι. 4 φορές οδυνηρά. Ναι. Οδυνηρά. Γιατί όταν χάνεις το θέατρο, χάνεις στον κύβο. Ναι, βέβαια. Πώς το αντιμετωπίζεις τη στραβούλα? Ελεϊνά. Πέφτεις, Άθλια. Δηλαδή πέρασα πολύ δύσκολα, δανείστηκα από παντού, από τους φτωχούς φίλους μου πάντα. Φτωχοί φίλοι πάντα δανείζουν, όχι πλούσιοι. Έχει σημασία αυτό. Βεβαίως, τεραστία. Πολύ μεγάλη. Και άνθρωποι του επαγγέλματος επίσης έχει σημασία ότι μου δάνεισαν άνθρωποι του επαγγέλματος. Που λέμε για λικοφορία. Συγγνώμη, στη στραβή επιζητάς... δηλαδή. Όταν λέμε για στραβή, δεν μιλάμε για μια αποτυχία η οποία λες δεν πήγε καλά το θέατρο. Εδώ μιλάμε για οικονομική. 500.000 ευρώ, ναι. Πού θα τα ξαναβρεις. Για οικονομική καταστρόφα μετά πάμε. Πάμε για να σου πάρουν, για να σε πάνε φυλακή. Εγώ να μου πάρουν το σπίτι, δεν έχω σπίτι για να μου το πάρουν. Γιατί ακριβώς το έκανα θέατρο. Είναι το θέατρο, ναι. Και στη στραβή ξηγηθήκανε τα φιλαράκια, Μόνο. Τα φτωχά φιλαράκια. Και οι ηθοποιοί, οι φτωχοί βέβαια. Οι φορτόγκες φίλοι. Οι φορτόγκες φίλοι. Όχι, γιατί δεν είχαν εκείνη την εποχή, γιατί δίνουν σε άλλα φιλανθρωπικά. Εκείνη την εποχή δεν μπορούσαν. Όλοι μαζί δεν μπορούσαν. Μήπως έχεις τσιγκούνιδες φορτόγκες φίλοι. Όχι, γιατί δίνουν σε φιλανθρωπικά και έχουν αποφασίσει εκεί. Γιατί μετά, αν ανοίγανε φαίνεται τέτοιους λογαριασμούς, μπορεί να βρίσκαν τον πελάτη από όλους που αποτυχαίνανε. Δεν ξέρω. Το εξήγησα πολύ ρεαλιστικά για να το βγάλω από πάνω μου. Στραβές κι άλλες γίνανε στο θέατρο το δικό σου, με την έννοια ότι είσαι από τους ανθρώπους που. Πριν κάποια χρόνια και πολύ έτσι σιωπηλά και χαλαρά, απομάκρυνες τον Πέτρο τον Φιλιππίδη από την παράστασή σου, γιατί είδες κάποιες περίεργες συμπεριφορές. Πράγμα το οποίο συνειδητοποίησαμε όλοι, δηλαδή έγινε πιο. Συζητήσαμε όλοι πολύ περισσότερο μετά, αφού έγινε η ιστορία με τον Πέτρο τον Φιλιππίδη. Τι θυμάσαι αυτή την εποχή? Την έχω σβήσει από τη μνήμη μου. Τη θυμάμαι τόσο όσο να γίνει αυτό που έγινε. Και σταμάτησε, εκεί που σταμάτησε, έγινε υπάρχει μια κάθαρση έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν θα με δεις να συζητήσω παραπάνω πάνω σε αυτό, γιατί ακριβώς το έκανα στη σιωπή. Ναι, αυτό λέω. Ήταν σε χρόνο άσχετο όταν έγινε αυτό. Ναι. Και δεν παλιά, το κατάλαβε παλιά. Και πολλοίς κόσμος. Και δεν μίλησα και ποτέ γι' αυτό. Γι' αυτό, ναι. Μίλησα όταν μίλησαν τα κορίτσια. Γι' αυτό δεν μιλάω. Γι' αυτό. Δηλαδή είδες να σπέζει κάτι το οποίο ήταν έξω από τη δική σου. Δεν περνούσα καλά καθόλου. Αισθητική. Δεν περνούσα καλά βλέποντας μια συμπεριφορά. Αυτό ήταν. Και επειδή αυτό δεν είναι, γίνεται πολύ κατανοητό από όλους, δεν μ' αρέσει να το επεξηγώ και να το ξαναεπεξηγώ. Για να τεινάξω στον αέρα μια παραγωγή. Βέβαια. Και δική σου παραγωγή. Στη δική μου ψυχή είχε περάσει το κόκκινο. Ναι. Από τις πρώτες κατάλαβες λοιπόν ότι δεν μπορεί να συνυπάρχεις και ότι χαλάει γενικότερα. Όχι, δεν θέλω να βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά. Ναι. Δεν θέλω να υπάρχω εδώ και δεν θέλω να βλέπω αυτό που βλέπω. Mm-hmm. Αυτό, εγώ δεν γεννήθηκα για να περνάω, να ξοδεύω την ψυχή μου για να περνάω άσχημα. Mm-hmm. Δεν θέλω αυτό το πράγμα. Να με το βρωμίζει κανείς. Το όνειρό μου θέλω να είναι ροζ. Και εκεί είπες εσύ ότι θέλω να απομακρυνθείς. Δηλαδή, θα ήθελα να σταματήσουμε την συνεργασία μου. Και είπες και το λόγο για τον οποίο συμβαίνει. Είπα ότι πέρασε το όριο της ψυχής μου. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Δεν είχαμε καμία άλλη επικοινωνία μετά από εκεί. Και κλήθηκες και προσφάτως ως μάρτυρας, έτσι. Έπρεπε. Ναι. Δεν μπορούσα να μην πάει, εφόσον είχε γίνει κάτι και με καλούσαν, βεβαίως. Τι γεύση σου αφήνει αυτό? Τη χειρότερη. Ναι. Την πιο οδυνηρή. Για όλες τις πλευρές. Γιατί εγώ. Λυπάμαι πάρα πολύ και για τον άλλον. Δηλαδή, όσο και να λυπάμαι, δεν μπορώ. Πονάω, αλλά ξέρω ότι πρέπει να γίνει. Λες και για το δράμα του θήτη, ας πούμε. Βεβαίως. Όμως θες και τη δικαιοσύνη, ρε φίλε. Θες και να είναι τα πράγματα. Υπάρχει και μια κάθαρση που πρέπει να γίνει. Ναι, στο καθένας μας πρέπει να πληρώσει για κάποια πράγματα που έκανε λάθος. Ναι. Εσύ έχεις βιώσει άλλα τέτοια, έχεις δει. Παλιά, ναι. Τι εννοώ, Ηλία. Μίλουσαν περίεργα και απότομα, έτσι.
είναι, εκεί είναι ο χαρακτήρας. Δεν τολμούσα να το κάνω σε μένα. Mm. Γιατί είπα, αν το ξανακάνεις αυτό, θα φύγω αυτή τη στιγμή. Και δεν ήμουν τίποτα τότε. Ήμουν 19-20 χρονών. Αλλά μίλαγα. Είναι θέμα χαρακτήρα αυτό. Δεν ανεχόμουν κανένα να μου μιλήσει άσχημα. Και τι θα έκανα, δεν θα βρίσκα δουλειά, να μην ξαναβρω δουλειά. Πώς πάει το θέατρο τώρα? Πάει πάρα πολύ ωραία. Διάλεξε το Θανατώσω Αγάπη μου κάνουμε. Όπου είναι αστυνομική κομμεντή. Κομμωδία. Την έχουν κάνει διασκευή από τον Ρομπέρτο Μα, το διπλό παιχνίδι, λεγόταν το έργο. Και η διασκευή λέγεται «Διάλεξε το Θανατώσω Αγάπη μου» από Μ' αρέσει ο τίτλος από την ηλικία. Γιατί σου κλείνει και το μάτι. Είναι λοιπόν και πολύ κομμωδία. Με την Κοραλία την Καράντη. Εξαιρετικό θείασο. Κοραλία Καράντη, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Τον Πάντο Σταθακόπουλο και τον Γιώργο τον Γεροντιδάκη, τον που ήμασταν και μαζί στις Μέλισσες και είναι και όλοι τους εξαιρετικοί ηθοποιοί. Λοιπόν, αυτή είναι η. Γιατί σας το έλεγα για το έργο τώρα, γιατί έρχεται ο κόσμος και βλέπω τη χαρά που έχουν σαν να βλέπουν Μπαρμπαμητούς. Δηλαδή είναι κουκλοθέατρο. Κάνουν όλοι μαζί όμως. Από κάτω, όταν δουν ότι δεν είναι αυτός ο ένοχος, ποιος είναι αυτός. Τριμπάρονται, μπαίνουν σε. Αυτό το βρίσκω τόσο σπαρακτικά γλυκό. Βέβαια. Και τρυφερό, γιατί το θέμα τι είναι. Να ξεχαστείς, να περάσεις όμορφα. Την επιλογή των έργων την κάνεις εσύ. Ναι. Νομίζω ότι ήταν από αυτά τα δικαιώματα που έδωσα στον εαυτό μου, ρισκάροντας τόσο. Εσύ τώρα δηλαδή διάλεξες τη ζωή σου να μην έχεις αποκτήσει το σπίτι σου. Όχι. Αλλά να έχεις το θέατρό σου. Ναι. Γιατί το είναι οποίο, το σπίτι μου. Ναι, είναι το σπίτι σου. Αλλά είναι και μια διαρκής ανασφάλεια, νομίζω. Νομίζω ότι και κάθε παράσταση είναι και μια ζαριά, έτσι. Θα σου πω κάτι που θα σας ξαφνιάσει. Αισθάνομαι ασφαλής όταν ανοίγω την πόρτα και πηγαίνω στο καμαρίνι τώρα 4 ώρες πριν από την παράσταση. Αισθάνομαι μια ασφάλεια. Είναι σχεδόν με συγκινεί. Και λέω, αχ, όλα θα πάνε καλά. Είναι σπίτι μου. Και νομίζω ότι είμαι σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά. Γιατί υπάρχει μια πολύ στέρεη βάση από πίσω. Πολύ δύσκολα αυτή η βάση, πολύ στέρεη, να πάψει να υπάρχει. Καλά, τώρα εδώ δεν είναι μόνο στέρεη η βάση. Εδώ μιλάμε τώρα, έχει πέσει πολύ τσιμέντο στην υπόθεση. Δηλαδή είναι πολλά τα χρόνια, πολλά, πολύ επιτυχία, πολλά. Πολύ καταξίωση, πολύ αγάπη του κόσμου. Και, όλα καλά, δόξα το Θεό. Και αυτό που δεν πρόκειται ποτέ να χάσω είναι αυτή η αγάπη που έχει χτιστεί χρόνο με το χρόνο. Μεγαλώσαμε μαζί. Ναι. Δεν μεγαλώσανε. Μαζί. Μεγαλώσανε. Το που έλεγε η Αλίκη, μπράσουμε εμείς άλλοι. Μαζί θα γεράσεις. Μεγαλώσανε οι άλλοι μαζί με την Κάτια. Πάμε προς το σαλόνι. Πάμε, να αλλάξουμε λίγο. Μας αλλάζει συνέχεια. Τι, θέλω να δει και η Κάτια ότι και εμείς έχουμε πολύ ωραία σκηνικά. Δεν έχει μόνο αυτή στο θέατρο. Έχουμε και εμείς και από εδώ, έχουμε και από εκεί. Λοιπόν, και τώρα σου έλεγα πριν ότι δεν μεγαλώνεις. Θυμάσαι που σου έλεγα αυτό και μου λες, μα όχι. Θα δεις όταν ήμουν μικρή και τα λοιπά, έτσι. Κάτσι Ανίτα με την Κάτια, ναι. Εσείς ξέρετε πώς κάθεστε. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Ωραία. Λοιπόν, σου έχω τώρα απόδειξη ότι δεν μεγαλώνεις, για να στο θυμίσω. Α, ωραία, να το δούμε. Λοιπόν, σου έχω φωτό. Κοίτα. Η Άννα, η Νόρα, η Αλίκη, η Ζωή. Και εγώ, Τι κορίτσια είναι αυτά, ρε φίλε. Από πού είναι αυτό. Τι μπουκέτο λαμπερών κοριτσιών. Τι όμορφα. Με φυσικά όμορφα. Χαμόγελα. Και διαχρονικές μούρες. Δεν είναι. Και θέλαμε να στο κάνουμε δώρο, αυτό έτσι. Είναι το φτιάξαμε από τα έτσι. Παιδιά. Να το βάλεις στο καμαρίνι σου. Τι λες τώρα. Είναι από τους δαίμονες, την πρεμιέρα των δαιμόνων. Τους πρώτους δαίμονες. Καταλαβαίνεις. Εξού και η Άννα. Άρα η Άννα ναι, αλλά στο καμαρίνι της Άννας δεν είναι. Κάτι τέτοιο. Αφού είναι η Άννα ναι. Για κάτι. Ας δεν το. Είναι το που βγάλα τα μάτια. Στείλουν στο αυτοκίνητο. Πώς είσαι τώρα σε φάση διατροφική? Πώς είμαστε από άποψη φαγητού? Από άποψη σοκολάτας. Σοκολάτας τώρα πια είμαι πολύ ασφαλής. Το γιατί... φερές. Βέβαια. Mm. Έκανα την αποτοξίνωσή μου, ήμουν τσοκοχόλικ. Ναι, κανονική. Ναι, ήταν εθισμένη στη σοκολάτα. 8 παγωτά. Ο Μάριος είχε πέσει τα πόδια μου, να μην φάω 17 παγωτά. Mm. Είσαι έτσι. Ναι, και μου είπε, σε παρακαλώ, θα πάθεις κάτι και είμαστε μόνοι, ήμασταν στο Λονδίνο και δεν θα ξέρω πού να τρέχω. Τον λυπήθηκα. Τον άφησε πει να κοιμηθεί και μετά σηκώθηκα και το 18ο. Και το έκοψα με πολύ αποφασισμένη κάθετα και έπαθα. Καλά, χαζό είσαι. Έπαθα τρεμούλα, παιδιά. Δεν πάτε καλά. Χαζό είσαι. Πάτε καλά. Δεν πάτε καθόλου καλά. Εγώ δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα.
Ο Χριστίνα, αυτό είμαι... τώρα στο μου, εγώ το είχα καθαρίσει. Όλο. Όλο. Όλο μπορούσες κάτι. Σε πόσο χρόνο, μηδέν. Σε χρόνο μηδέν. Ταχύτητα φωτός. Σε χρόνο... Oh. Μα τι το φέρετε μπροστά της. Δηλαδή δεν σε ενδιαφέρει καθόλου, ε. Αυτή τη στιγμή μην πέσεις. Γιατί δεν το κοιτάς όμως. Το κοιτάζω και το... Ακροθίγω. Το κοιτάζεις ακροθίγως. Το μυρίζω, το παιδιά, μην το κάνετε αυτό στη γυναίκα. Και κάθε φορά που το κοιτάζεις, το απαξιωτικά λίγο το κοιτάζεις. Απαξιωτικά, γιατί εγώ δεν σε θέλω, γιατί θα με καταστρέψεις. Τόσο μανία με τσοκολάτα. Να ρωτήσω, αν το μυρίσεις, μπορεί να σου ξαναέρθει στον εγκέφαλο ή... Θέλω να δω αν έχεις αποτοξινωθεί τελώς. Εντελώς. Όχι, απεξαρτηθεί, όχι αποτοξινωθεί, γιατί δεν κοιτάζει. Έχω απεξαρτηθεί και κάθε βράδυ απλώς τρώω μια μπουκιά. Α, τρως μια ψηλή. Α, την παίρνεις την ψηλίτσα σου. Α, κάνεις τέτοια. Άρα δεν είναι δύσκολο να ξαναπες τα σκληρά. Ας το πάρω μακριά. Δεν είναι δύσκολο. Όχι, όχι. Πάρτε το από μπροστά της γυναίκας. Δεν θέλω παραπάνω. Θες ένα για το βράδυ. Πόσο σε καταλαβαίνει. Να το βάλουμε. Για το βράδυ θέλω ένα απ' όλα. Το αγαπημένο σου γλυκό ποιο ήτανε? Το Σικάγο με σοκολάτα πικρή και από πάνω σο σοκολά πικρή. Πω. Ήθελες πικρή, ε. Όλα. Πικρά. Άλλα πικρά. Και πολύ πράγμα σόδα από πάνω. Πίτερ από πάνω. Ναι. Και Σικάγο παγωτό. Σικάγο παγωτό. Με σε ένα ραντεβού με τον Μάριο ήμασταν. Και καμπορτισμένο μίγδαλο. Και από τη χαρά μου, άκου τι έπαθα, από τη χαρά μου και από τον έρωτά μου. Παρέγγειλα τρεις φορές, τράπηκε ο καημένος την τρίτη να το παραγγείλει μόνος του. Και είπα εγώ θα ήθελα και το είπα. Έφαγα τρία Σικάγο και είχα μεθύσει. Πού, στο Ζόναρ, το παλιό εκεί. Πήγαμε στην παραλία κάτω στον... Ήθελες και ποσότητα, ε. Ποσότητες. Τι λες, ρε φίλε. Η μαμά μου θυμάμαι που με το παγωτό. Το έχω κληρονομήσει την εξάρτηση. Α, και η μαμά γλυκαντζού. Ναι, μου λέγε, είχε τα σοκολατάκια, έπαιρνε το βιβλίο της το βράδυ να κοιμηθεί και είχε το κουτάκι με τα σοκολατάκια πλάι της. Και λέγα, μαμά, θα πάω κι εγώ να κοιμηθώ, κάτσε να πάρω ένα σοκολατάκι. Παιδί μου, το πτώμα μου να βάλω να το πατήσεις. Σοκολατάκι δεν σου δίνω, τα έχει μετρημένα. Πρόβλημα. Είχε αυτό σου κάνει, σου δημιούργησε θέμα. Είχε θέλει τόσα. Ναι, σου δημιούργησε θέμα αυτό. Δεν το ξεχάσω. Το πτώμα μου να βάλω να το πατήσει. Σοκολατάκι δεν θα πάρει. Ναι. Στο και τα πήρε όλα τα σοκολατάκια. Σοκολατάκια, όχι λεφτά και τα πήρε όλα τα σοκολατάκια μετά. Είναι αλήθεια αυτό ότι κοιμάσαι με λούτρινα ακόμα? Ναι, με το σκυλάκι μου. Και κοιμάσαι με πολλά λούτρινα, είναι πολλά πάνω στο κρεβάτι. Στο κρεβάτι μου είναι αρκουδάκια, στο καμαρίνι μου έχω τα αρκουδάκια μου, ναι. Και στο παιδικό μου δωμάτιο, στο σπίτι μου δηλαδή, έχω αρκουδάκια και το σκυλάκι μου το έχω έτσι σε μια ιδιαίτερη αδυναμία. Το σκυλάκι είναι από μικρή. Το σκυλάκι είναι όχι από τόσο μικρή, πριν από 20 χρόνια, γιατί αυτό το σκυλάκι ήταν πολύ μαλακό και είχε έκφραση και κάτι μου έκανε. Δηλαδή όταν μπορεί να είναι θυμωμένο, μπορεί να είναι γελαστό και αυτό... του λέω καταλαβαίνεις και όταν δεν καταλαβαίνει γυρίζει το αυτί του κάπως έτσι και αυτό με τρελαίνει και το έχω αγκαλίτσα. Γυρίζει το αυτί του λούτρινο. Νομίζω ότι είστε τελείως τρελές και οι δύο έτσι όπως το βλέπω. Όταν πώς το παίρνω έτσι από το μέθι, είναι μαλακούτσικο, ναι. Μπορεί το αυτί του να κάνει περίεργα και φαίνεται ότι παίρνει και έκφραση. Τώρα πέστε με τρελή, αλλά. Τι πέστε με τρελή. Θεότρελη, και εσύ και αυτή. Εγώ που είμαι τρελό. Και μπορεί το αυτή να σου πω κάτι. Γιατί εσύ. Έχει σπάσει τα. Γιατί να σου πω και κάτι άλλο. Όταν έχει δώσει ενέργεια σε ένα άψυχο, αλλά άμα εκεί πέρα εσύ έχει δώσει πράγμα να πούμε, το παίρνει και πίσω. Νομίζω ότι μια χαρά. Και κουνιέται το αυτή και κλαις εσύ και συγκινήσει. Κλαις, παιδί μου, έχει ένα πράγμα το οποίο σου δίνει. Του μιλά και όλα και εκείνο απάντησε. Κάθε κοίηση. Άμα δεν έχει τη σοκολάτα και έχει κάνει. Ευτυχώ που ήρθε. Αισθάνομαι normal. Μπράβο. Εμεί σκεφτήκαμε ότι επειδή έχει μείνει με το σκυλάκι τώρα. Κοίταξε τον αυτό τι καλό δεν είναι. Ε, δεν είναι. Τον είδε αμέσω. Το αυτή δεν πολύ κουνιέται. Κατάλαβε τι γίνεται εδώ. Σε κρύβει τώρα. Αγάπες. Γλυκούλη δεν είναι όμως. Είναι γλύκα, ναι. Είναι γλύκα. Αυτά είναι από τα ωραιότερα δώρα που υπάρχουν. Εσύ είσαι από τις ωραιότερες. Και πού το βάλεις τώρα που μας έκανες που είσαι στην εκπομπή μας. Εδώ έκανες μια πολύ σωστή ερώτηση. Στα κουδάκια, στο καμαρίνι ή στο σπίτι. Δεν θα μπορώ να μπω κι εγώ στο τέλος. Μάλλον για την ώρα πάει στο σπίτι. Θα δω τι θα κάνω με το καμαρίνι. Με το αμύγδαλο μέσα θα έπαιρνες. Έχει αμύγδαλο. Ναι, αυτό έχει αμύγδαλο. Σκέτα τα θέλει. Εμένα θα μου βάλετε ένα απ' όλα και θα μου τα βάλετε σε ένα αλουμινόχαρτο. Αλιγάκι πέφτεις λίγο κι εσύ. Το συνεχίζεις το πρόγραμμά σου λίγο. Βεβαίως, μου δίνει και λίγη χαρά αυτό. Θα πάμε να φωτογραφηθούμε. Άντε. Ναι. Έλα, ωραία, Ηλία. Έλα. Το κλωτσάει. Γιατί το κάνεις αυτό, Ηλία. Το κλωτσού και του μπάτσου. Κάτσε μια στιγμή. Μην το κλωτσάει. Μην σε κρύβει, ρε κάτια μου. Όχι, δε. Κάτσε και εσύ. Τέλεια. Χειροκροτάει από χαρά. Κοίτα, χαρά. Μπράβο. Δες χαρά.
Χειροκροτήστε. Έλα, παιδιά! Σ' αγαπάμε, το ξέρεις. Κι εγώ, να είστε καλά.